Εντυπωσίασε το φιλότεχνο κοινό η έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Κουρμούλη με τίτλο «Χορός χρωμάτων και συναισθημάτων», η οποία φιλοξενήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Νιώθω συγκινημένη. Τα λόγια του κόσμου ήταν πάρα πολύ ωραία, τα σχόλια, ανάμεικτα τα συναισθήματα, χαρά, αισιοδοξία, δύναμη με μετέφεραν, ο κόσμος με αγκάλιασε και να μπορώ να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα. Η Μαρία Κουρμούλη σπούδασε αισθητική, αλλά ασχολήθηκε με το εμπόριο για αρκετά χρόνια. Όμως, σαν ανήσυχο πνεύμα, η αγάπη της για τα χρώματα την οδήγησαν στην τέχνη. Ξεκίνησα στο γυαλί πρώτα το 2013. Μετά από το γυαλί πήγα πορσελάνη. Αφού εξήνλυσα όλη την πορσελάνη που είχα σπίτι, πήγα καμβά. Τα συναισθήματα είναι, νομίζω, αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή μας. Χαιρόμαστε, μας λυπούν κάποια πράγματα, έχουμε αγωνία, όλα αυτά. Και κάτι που συμβαίνει στη ζωή μέσα και σε τρακουνάει και αλλάζει το πρόγραμμά σου, στο επόμενο λεπτό, προσπαθείς να βρεις τις ισορροπίες σου και μένα με βοήθησε η ζωγραφική. Αρχικά ζωγράφιζε πάνω σε γυαλί και αργότερα σε πορσελάνη, ενώ στη συνέχεια η ζωγραφική λειτουργήσε για την ίδια σαν όχημα έκφραση συναισθημάτων. Ο κάθε πίνακας έχει και τη δική του ιστορία. Είναι τι σκεφτόμουν, τι με ερέθιζε κάθε φορά, τι έβλεπα στην τηλεόραση, επί COVID έχω πάρα πολλά θέματα. Να, ας πούμε εκεί έχω ένα πίνακα που η λεζάντα του είναι υπέρτατη, η οικογένεια υπέρτατη πολυτέλεια. Δεν το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Εδώ αυτός έχει πολλά μηνύματα. Εδώ έχει τη μητέρα με το παιδί, ο πατέρας παίζει εδώ αγάπη, εδώ έχει μουσική, έχει πουλιά. Το καθένα έχει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας κυρίως. Τα έντονα χρώματα και τα δυναμικά σχήματα κυριαρχούν στις δημιουργίες της Μαρίας Κουρμούλη, η οποία ξεδίπλωσε τις σκέψεις και τις ανησυχίες της στον καμβά, στέλνοντας στον κόσμο ένα μήνυμα αγάπης, αισιοδοξίας και ελπίδας. Ειδικά τώρα μετά από αυτή την έκθεση, με τα ωραία λόγια που μου είπε ο κόσμος, νιώθω υποχρέωση να συνεχίσω.